Το μόνο που θεωρώ έτσι ένας αριθμός πολύ σημαντικός είναι με το Champions League. Είναι ο μόνος αριθμός που θέλω να συνεχιστεί και ελπίζω να συνεχιστεί. Μια πορεία στο Champions League που πήγε αρκετά καλά για σένα και όσον αφορά και το εμπειρικό κομμάτι δηλαδή. Ήταν θέμα εμπειρικό, ήταν καθαρά απίστευτο. Άλλο επίπεδο, άλλη διοργάνωση, το κορυφαίο ποδόσφαιρο παγκοσμίως για μένα, εκεί παίζει το κορυφαίο ποδόσφαιρο. Έχεις πάρει λίγη κυπριακή προφορά, το ξέρεις. Πόσο καιρό έμεινες στην Κύπρο? Ήμουνα 7 χρόνια. 7 χρόνια, ε. 7 χρόνια είναι αρκετά για να μάθεις λίγο. Όταν μιλάς, τους ακούς να μιλάνε τους Κύπριους και μια χαρά προφορά είναι, αλλά λέω 7 χρόνια είναι αρκετά να αλλάξεις και λίγο. Βέβαια. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι άλλαξε και το ποδοσφαιρικό της προφίλ μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ακούμε το Champions League των ανδρών, μαθαίνουμε τώρα για το Champions League γυναικών. Δεν ξέρω, υπάρχουν ομοιότητες, διαφορές πέρα του αντρικού και γυναικείου, ας πούμε, της υπόθεσης. Δεν υπάρχει αντρικό και γυναικείου ποδόσφαιρο, έτσι αλλιώς. Είναι το συνέστημα, ε. Ναι, απλά είναι, παίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Όσο μιλάμε, Λευτέρη και Δανάη, βλέπουμε πλάνα. Mm-hmm. Και να ευχαριστήσω και το Μανώλη του Βαρδαλαχάκη, γιατί βρήκε μερικά από τα καλύτερα πραγματικά εντόπισε πλάνα. Νομίζω ότι το επίπεδο είναι πολύ ψηλό και φαίνεται και από τα πλάνα. Από το Κυπριακό, εδώ βλέπουμε τη Δανάη σε σόλο, έτσι. Δανάη skills, δεξιότητες, έτσι. Όπως βλέπεις, τα βρήκα μόνο. Το ξέρεις ότι έχω παίξει αντίπαλος με τη Δανάη στο παρελθόν, σε προπόνηση στον Εργοτέλη τότε στις ακαδημίες. Μάζευα διχτάκια, αλλά εντάξει. Είναι εκπληκτικό. Έχει μείνει. Είχαμε παίξει κι εμείς κάποια στιγμή φιλικό, γιατί πρέπει να πω ότι με τον παλιό της προπονητή, το Βαγγέλη το Κουτσάκη, που έχει κάνει τα πάντα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, μας συνδέει μια βαθιά φιλία και αλληλοεκτίμηση, αλλά. Θυμάμαι άλλη μια περίπτωση, μια κοπελιά που μικρή την έβαζαν στο ρηρόδοτο με τα γόρια, τη Γιάννα τη Βασιλάκη. Ναι. Γιατί ήταν τέτοιο το επίπεδο που δεν μπορούσε τότε, στα χρόνια της που ήταν μικρή και αυτή, να παίξει με κορίτσια. Ήταν πολύ ψηλό επίπεδο το δικό της. Αλλά Δανάη, και για το εθνόσημο να μου επιτρέψει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να το φοράς και να αγωνίζεσαι για την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν, σε οποιοδήποτε άθλημα και αν σε οποιοδήποτε άθλημα, ναι, και σε οποιαδήποτε χώρα. Το να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου και να, εκείνη τη στιγμή να εκπροσωπήσεις όλη την Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα είσαι, θεωρώ ότι καταφέρνεις να φτάσεις ό,τι άθλημα για να κάνεις στο top επίπεδο. Είναι πολλές οι συμμετοχές, δηλαδή συμμετοχές που παλιότερα ήταν δύσκολο και για έναν άνδρα να τις κάνει σε μια εθνική ομάδα, που είναι περισσότερα τα παιχνίδια. Αυτό θέλω να πω. Εσύ πρόλαβες και έχεις κάνει πάρα πολλές συμμετοχές. Όπως είπες, το πρόλαβα, νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη λέξη, γιατί ίσως η πρώτη μου κλίση στη γυναικών έγινε όταν ήμουν μόλις 15 χρονών. 16 χρονών. Οπότε, ναι, καταλαβαίνεις ότι είχα πολλά χρόνια μπροστά μου και ελπίζω να έχω ακόμα χρόνια μπροστά μου. Πώς ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται? Εγώ το έχω απορία, Γιώργο, αυτό. Όλο αυτό το ταλέντο, η σκέψη, το ήθελες από μικρή να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο. Να σου πω. Πώς προέκυψε? Την αλήθεια, όταν ιδρύθηκε η γυναική ομάδα του Εργοτέλη, ο Μανώλης ο Σουτζής, ναι, ο οποίος έμενε δίπλα από το σπίτι μας στο πατρικό του, ήρθε στη μάνα μου. Εγώ, ο Μανώλης με ξέρει από μωρό παιδί, ναι, ήρθε στη μάνα μου και της λέει: «Κυρία Άννα, θα κάνουν γυναική ομάδα. Οπότε, από το να την έχεις να παίζει στη γειτονιά, καλύτερα να την πάρεις κάπου που να τη μάθουν». Παρεμπιπτόντως, γυρνάει και ο Μανώλης στο Σουτζή στον Εργοτέλη. Στον Εργοτέλη, ναι. Μπράβο. Φέτος, ναι. Πάντα το ήθελα. Πάντα, από μωρό παιδί, ονειρευόμουν να παίξω επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και τα κατάφερα για αρκετά χρόνια. Μπράβο. Νομίζω πως, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το flashback με τη Δανάη Σιδηρά, αλλά δεν μπορώ να μην πω ξανά, γυρνάς στον Εργοτέλη, είναι το σπίτι σου και εκεί βρίσκεις και τη Γιάννα τη Δούκα. Νομίζω, κοριτσάκι, εσύ, αυτή η ολοκληρωμένη παίκτρια, προλάβατε να παίξετε μαζί. Προλάβαν. Ήταν ένα ίνδαλμα για σένα εκείνα τα χρόνια που ξεκινούσες, φαντάζομαι. Εγώ, ναι. Εγώ ήμουν ακόμα στις ακαδημίες όταν η Γιάννα ερχόταν να με πάρει, να με πάει το Σάββατο το πρωί να παίξω. Η Γιάννα, συγγνώμη, το λέω έτσι. Πλέον είναι η προπονήτριά μου, αλλά η coach. Καταλαβαίνετε, ναι, ότι έχουμε περάσει μια ολόκληρη μαζί ζωή, μια ολόκληρη ζωή μαζί σαν φίλες. Οπότε, είναι λίγο παράξενα τα συναισθήματα, αλλά
Και ο Εργοτέλης θα παίξει πρώτη εθνική, πρώτη γιατί εθνική. Αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι δύο όμιλοι, ναι. Και ο Όφη θα είναι στην πρώτη εθνική και ο Εργοτέλης. Και το Ρέθυμνο. Και το Ρέθυμνο. Η Κρήτη είναι πολύ δυνατή στο γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον και νομίζω, Δανάη, και μόνο που εσύ γυρνάς στον Εργοτέλη, καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνει ο πύχης και βλέπει πολύ ψηλά πλέον. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον ερχομό μου. Γιατί ήδη έχει μια καλή ομάδα. Το ότι ένα όνομα ενσωματώνεται μέσα σε μια ομάδα δεν σημαίνει κάτι. Αυτό το πράγμα θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Και από τις επόμενες κινήσεις της ομάδας που ελπίζω να συνεχιστούν δυναμικά όπως ξεκίνησαν μαζί μου. Mm-hmm. Για το επίπεδο της Λίγκας, να το πω έτσι απλά, σε σχέση και με το κυπριακό ποδόσφαιρο στο οποίο υπηρέτησες τα προηγούμενα χρόνια, ποιο είναι το σχολείο σου? Θεωρείς ότι ήρθες κάπου που είναι ευκολότερο το πλάνο, το προφίλ? Για να σου πω την αλήθεια, για μένα η προσαρμογή είναι πιο δύσκολη τώρα. Ναι. Έχω μάθει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Δουλεύαμε καθαρά σε επαγγελματικά πρότυπα. Ήμασταν όλες επαγγελματίες παίχτριες. Προπόνηση κάθε μέρα δηλαδή? Προπόνηση διπλή σχεδόν κάθε μέρα. Τώρα η αλήθεια, το μυαλό μου είναι πολύ μπερδεμένο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να μπω στην νοοτροπία του ερασιτέχνη παίχτη, όπως είναι εδώ τα περισσότερα παιδιά. Ελπίζω αυτό να γυρίσει σε καλό δικό μας και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά εμένα και όχι αυτό, εγώ. Αυτό ίσως πάρουν και στοιχεία από σένα τα υπόλοιπα κορίτσια της ομάδας. Και έχει και μικρότερα κορίτσια η ομάδα, ναι, που έχει, σίγουρα θα τα βοηθήσεις. Έχει ένα πολύ καλό υλικό η ομάδα, η αλήθεια είναι. Χθες έκανα την πρώτη μου επίσκεψη επίσημα, mm-hmm, στο γήπεδο. Έχει ένα πολύ καλό υλικό, μικρό μέσο όρο σε ηλικία, που θέλω να ελπίζω ότι θα βγει σε καλό στο τέλος. Βλέπεις πάντως και ανδρικό ποδόσφαιρο, είμαι σίγουρος. Ναι, ναι. Και Όφη βλέπεις και Εργοτέλειο. Τα πάντα, παρακολουθώ, ναι. Σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίζεις από τις ανδρικές? Ποιο θα ήθελες να έχεις συμπαίκτη, αν γινόταν αυτό? Δεν τα φτάσω να αέρα τώρα είναι. Δεν τα λέμε. Ωραίες ερωτήσεις, αλλά. Από τις μεγάλες ομάδες που λέγαμε. Από τις μεγάλες ομάδες, νομίζω. Με το Βιερίνια κάπου εκεί κοντά θα τα βρίσκαμε, νομίζω. Α, καλά. Ναι. Α, εδώ κοντά. Αριστερά αυτός, αριστερός στόπερ εγώ, νομίζω ότι θα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια και είπες Βιερίνια, ο ΠΑΟΚ για το γενικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι το brand name. Είναι το brand name, όπως είπες, όμως το επίπεδο του γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια έχει πέσει. Αρκετά. Ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ο ΠΑΟΚ και έχει τη δύναμη που έχει σαν όνομα, καταφέρνει αυτή τη στιγμή με το όνομα και μόνο, δηλαδή εγώ φέτος παρακολούθησα αρκετούς αγώνες, θεωρώ ότι το όνομα και μόνο φοβίζει τις υπόλοιπες ομάδες. Και όχι η παρουσία των παιχτών μέσα σαν παίχτες. Το όνομα που έχει φτιάξει το γενικείο ποδόσφαιρο κυρίως, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν κυρίαρχος. Είναι κυρίαρχος του γενικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ναι.